παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά και εγώ. Εδώ βγήκαμε μια βολτούλα έτσι απογευματινή. Γιατί νωρίτερα δεν μπορείς να βγεις ρε φίλε με τέτοια ζέστη που έχει. Οπότε βγήκα τώρα. Αχ, δροσούλα ρε φίλε, ναι. Τι λέει παιδιά, σας έλειψα καθόλου? Βλέπω στέλνετε μηνύματα, θέλατε motovlog. Και λέω ας βγω έτσι να κάνω ένα βίντεο. Και ο λόγος που αργώ να κάνω βίντεο, καθίστε να κλείσω λίγο το τζάμι. Δεν ξέρω αν θα ακούγεται ο αέρας, αλλά παιδιά δεν μπορώ να κλείσω άλλο το τζάμι γιατί θα σκάσω, έχει υπερβολική ζέστη. Εντάξει, τώρα βασικά φυσάει λίγο αέρας, καλά είναι. Αλλά για να έρθω στο θέμα μου, αργώ να κάνω βίντεο γιατί. Γιατί πλέον τα βίντεο που κάνω δεν ήταν από στην αρχή που έκανα, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι ρε παιδί μου, έβγαινα και ό,τι μου έβγαινε το έλεγα στην κάμερα. Απλά τώρα θέλω να κάνω κάποια βίντεο, να μην λέω τα ίδια και τα ίδια, να έχουν κάποιο περιεχόμενο. Οπότε σήμερα παιδιά θα σας μιλήσω τι είναι για μένα το motovlog και πώς το βλέπω εγώ. Όταν αναβοσβήνουν τα... δεν προλαβαίνουμε. Όταν αναβοσβήνουν τα φανάρια, σας προειδοποιεί παιδιά ότι θα ανάψει κόκκινο. Ω, μόλις πέρασε το τρένο. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω αν θα φανεί. Να το. Πιστεύω φαίνεται. Ωραία. Κάναμε και μία λήψη να περνάει εδώ το τρένο της Καρδίτσας, που είναι δύο βαγόνια, τέλος πάντων. Τι είναι για μένα το motovlog, όπως σας είπα παιδιά? Για μένα το motovlog δεν είναι οι σούζες, τα παντιλίκια που με ζητάτε, οι κόφτες, γενικά τα καφριλίκια ρε φίλε. Το να πάω τέρμα σε δρόμο μέσα στην πόλη και μερικοί που νομίζουν ότι είναι μαγιά. Πω ρε φίλε, έχει πιάσει φωτιά εδώ. Ή έχει πιάσει, έχουν βάλει. Ω, δεν μπορώ να πάρω ανάσα ρε. Οπ, ρεξ. Σε μαύρο. Δεν είναι ρε φίλε για μένα αυτό το πράγμα. Τα παντιλίκια, οι κόντρες και όλα αυτά. Όχι ότι είμαι φλόρος εγώ και δεν κάνω. Απλά τι γίνεται. Καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή το κάθε βίντεο που κάνει κάποιος μεγάλος YouTuber, όλοι οι υπόλοιποι παραδειγματιζόμαστε. Βάζω και μένα μέσα π.χ. Αν δω κάποιον μεγάλον να κάνει παντιλίκια, κόντρες και ιστορίες, αυτομάτως περνάει και μένα στο μυαλό μου και αύριο μεθαύριο θέλω να κάνω και εγώ τα ίδια. Σας το λέω γιατί έχω περάσει από αυτή τη φάση όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς. Έμπαινα μέσα στο YouTube, έβλεπα τον Ghost Rider. Αν πατήσετε Ghost Rider 666 θα δείτε ένα τύπο εκεί, Γερμανός, δεν θυμάμαι τώρα ότι ήταν Σουηδός. Είχε 5-10 μηχανάκια, είχε κάτι μπούσο turbo, είχε διάφορα και πήγαινε τέρμα, τον κυνηγούσε αστυνομία, πολλά σκηνικά. Βέβαια εγώ τότε δεν είχα μηχανάκι, είχα μηχανάκι στο χωριό παράνομο. Είχα ένα Townmate. Ήμουν πιτσιρικάς τότε, ήμουν 14-15 χρόνων, μπορεί και μικρότερος. Και ό,τι έβλεπα ξέρω εγώ από αυτόν πήγαινα και τα έκανα κι εγώ έξυπνος με το μηχανάκι, με το ποδήλατο. Και σκοτωνόμουν, έπεφτα κάτω μετά και είχαμε άλλα προβλήματα, τρέχαμε στα νοσοκομεία. Τέλος πάντων, οπότε ο λόγος που με βλέπετε ότι δεν κάνω παντιλίκια, σούζες και τέτοια, βασικά σούζα δεν ξέρω. Παντιλίκια και τέτοια κάνω, αλλά μπορεί σε motovlog. Δεν είναι πολύ δύσκολο να κάνω σε motovlog, γιατί αυτή τη στιγμή πάω βόλτα. Αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο, δεν θέλω να ξεκινήσω να πάω τέρμα και να αποδείξω τι ρε φίλε, ότι έχω ένα μηχανάκι που είναι 100 κυβικά. Ό,τι και να το κάνω, μα ό,τι και να το κάνω, δεν θα γίνει ούτε G6R, ούτε 1000, ούτε μπούσα, δεν πρόκειται να γίνει μηχανή. Ό,τι και να το κάνεις, όσο τέρμα και να πας. Κοιτάξτε εδώ παιδιά τι ώρα είναι μπροστά έτσι. Λες και είμαστε καουμπόιδες και τέτοια. Ξύλινα όλα. Εδώ έχει προβατάκια δεξιά-αριστερά. Οι Αθηναίοι θα βλέπετε πρόβατα τώρα, θα σας πειράξω λίγο και θα νομίζετε ότι είναι σκυλιά έτσι.
Εσείς εκεί στην Αθήνα, ρε δικέ μου, που με κράζετε επειδή μιλάω και κόβω τις λέξεις. Οπότε για μένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, ρε φίλε, να πάω μία βόλτα έτσι όπως είναι τώρα τέτοια φάση και να σας λέω 5-10 πράγματα, ρε φίλε. Όχι να βγαίνω να σπάω το μηχανάκι, να χτυπήσω κι εγώ. Δεν θα καταλάβω κάτι, ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω, να καταλάβω τι, ρε φίλε. Ότι έχω ένα παπάκι και νομίζω ότι κάποιος είμαι. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό μην παραδειγματίζεστε κι εσείς. Ωραίος ο άλλος, ρε, από δεξιά χωρίς πινακίδα, ούτε κράνος ούτε τίποτα. Μην παραδειγματίζεστε από τα βίντεο το εδώ θα το κάνω κι εγώ. Καθίστε τώρα να ανάψει πράσινο και θα συνεχίσουμε. Άναψε, ωραία, μ' άκουσε. Δεν είναι κανένας καλά, ρε φίλε. Έπιασε δεξιά για να κάνει αριστερά. Ωραία. Δεν νομίζω να δείτε έτσι βίντεο, όσοι περιμένετε να δείτε βίντεο από σκασίματα και διάφορα τέτοια. Ανεβάζω πολλά τέτοια, όχι με το μηχανάκι, με διάφορα. Είμαι κόντρες, ωραίος. Από πατήματα και τέτοια στο Instagram. Όσοι θέλετε κάντε με follow στο Instagram, θα σας βάλω εδώ πάνω το πως είμαι στο Instagram. Που ανεβάζω πάρα πολλά πράγματα εκεί, οπότε μην περιμένετε να δείτε να κάνω ένα βίντεο με κόντρες και τέτοια. Έκανα ένα βίντεο ωραίο που πήγαμε στα Dragster, ρε φίλε. Που είναι όλα μέσα νόμιμα, που έχουν ασφάλεια, ασθενοφόρα, πυροσβεστική, ό,τι και να γίνει. Φοράν κράνη, στολές. Ας το περάσουμε. Πάλι από εδώ ήρθα, ε. Από το τμήμα πάλι ήρθα, εδώ της καρδίτσας. Ωρε φίλε αεράκι. Παιδιά, σήμερα έχω βάλει βερμούδα κοτομάνικο που είναι τέρμα off-site. Που συνήθως εγώ δεν βγαίνω ποτέ έτσι, βγαίνω με μπουφάν και τζιν. Αλλά την τελευταία φορά στο προηγούμενο βίντεο που σας έκανα, έχω πεθάνει από τη ζέστη στην κυριολεξία. Πήγα σε ένα φίλο μου και έσταζα από πάνω μέχρι κάτω υδρότα. Οπότε λέω άστο, εδώ έδωσα παιδιά για δίπλωμα, για περιόριστο εδώ πέρα. Έκανα μαθήματα με ένα CBF 600, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ωραίο μηχανάκι. Άναψε. Oh, I love you. Και γενικά προσπαθώ να μην κάνω motovlog μέσα στην πόλη. Πρώτον, πιάνω μια συζήτηση μέσα στην πόλη, θα να πω κάτι. Και μπορεί να περάσει ένας γνωστός ή κάτι να γίνει, ξέρω εγώ, να αφαιρεθώ, να περάσει κάποιος και χάνω μετά τον ίστρο. Άσε που δεν μου αρέσει. Αλλιώς είναι, ρε φίλε, να βλέπεις ένα motovlog τώρα όπως έτσι, να βλέπεις δέντρα δεξιά-αριστερά. Και αλλιώς είναι να κάνεις motovlog. Πάει κανένα 80, 65 πάω εγώ. Αλλιώς είναι να κάνεις motovlog και να βλέπεις π.χ. Δέντρα, δρόμους, διάφορα. Οπότε γι' αυτό με βλέπετε ότι αργώ να κάνω βίντεο και καθυστερώ. Γιατί το σκέφτομαι πλέον καλά. Πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο, σκέφτομαι πάρα πολύ καλά τι θα κάνω. Γιατί δεν είμαστε παιδιά ούτε 5 ούτε 10 άτομα. Κοντεύουμε τις 7.000, είμαστε 6.500. Μπορεί να είμαστε και παραπάνω αυτή τη στιγμή που θα ανεβάσω το βίντεο. Και θέλω να επεξεργαστώ, ρε φίλε, κάτι καλά πριν το κάνω. Δεν θέλω να ανεβάσω ό,τι να είναι. Για να δω πόσοι με παρακολουθείτε. Έχουμε ξαναπεράσει από εδώ, ναι ή όχι? Ωρε φίλε, λέξεις και έχεις βάλει το air condition 15 βαθμούς. Γεια.
Καλησπέρα. Πάντα μου άρεσαν, ρε φίλε, αυτά τα σπίτια εδώ έτσι. Θα δείτε τώρα κάτι σπίτια εδώ, στυλ βιλίτσες. Μην πω βιλάρες. Εντάξει. Βασικά δεν είναι από εδώ. Από άλλο σημείο είναι. Τέλος πάντων, προλάβαμε μία βίλα. Θα σας πάω τώρα από εκεί να δείτε. Οπ, Μιτσουμπισάρα. Ναι ρε φίλε, παιδιά. Κοιτάξτε, Σιλβία, δεύτερο. Σαν το δικό μου. Και είναι και λευκό, ρε φίλε. Ολόιδιο, παιδιά, έτσι ήταν και εμένα, μαμά. Όχι ρε φίλε, εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Παιδιά, όταν είχα εγώ το αυτοκίνητο αυτό, ήταν πάρα πολύ λίγα. 2-3 ήτανε όταν είχα εγώ το αυτοκίνητο. Τώρα μιλάμε το 13-14. Παιδιά, τώρα μπορεί να είναι 10-20 αυτοκίνητα τέτοια. Έχει γεμίσει ο τόπος. Και έτσι ακριβώς ήταν εμένα το αυτοκίνητο. Πριν το κάνω αυτές τις τροποποιήσεις που βλέπετε τώρα. Μαμά πως ήταν. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία πως, πού σας έχω φέρει πάλι. Σαν λάδι καμένο μυρίζει ρε φίλε, από μηχανάκι, από αυτοκίνητο. Τι καίνε ρε φίλε, έχουν τρελαθεί ο κόσμος. Προσπαθώ τώρα παιδιά να μαζέψω τους φίλους μου να πάμε μία βόλτα μακρινή, αλλά δεν έρχεται κανένας. Η επόμενη βόλτα που σκέφτομαι να πάω παιδιά, να τη νεολαία εδώ μπροστά. Άρε τα κομμενάκια. Η επόμενη βόλτα που σκέφτομαι να πάω έτσι μακρινή, παιδιά, θέλω να πάω άσχημα, Λάρισα για καφέ, φίλε. Να πάω να το κάνω και motovlog. Πάμε να πιούμε ένα καφέ εκεί. Μάλλον με το Γιάννη θα πάω, ρε φίλε, γιατί ο Γιάννης, παιδιά, δεν είναι καλά. Πήγε πάτρα με το Krypton X. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Και μάλλον μόνο αυτός, πιστεύω, έχει υπομονή να έρθει. Δεν νομίζω να έρθει κανένας άλλος. Γενικά, παιδιά, εδώ η Καρδίτσα είναι πολύ ήσυχη πόλη, ρε φίλε. Δηλαδή, σε σχέση με Αθήνα, που γίνεται χαμός, ρε φίλε, και δεν ξέρεις πού θα σε σκοτώσουν, ξέρω εγώ. Σε σκοτώνουν για 1-2 ευρώ. Εδώ είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα, αλλά έχει έρθει και εδώ μια φουρνιά με Σύριους, μετανάστες διάφορα και γενικά. Αλλά εντάξει, ακόμα είμαστε σε καλά επίπεδα. Δεν έχουμε αυτά που έχουν στην Αθήνα, ξέρω εγώ. Γενικά αυτές εδώ οι μικρές πόλεις, ξέρω εγώ, Τρίκαλα και Λάρισα, ξέρω εγώ, Βόλο, δεν νομίζω ότι έχουν τόσο πολύ. Περίμενε! Έχεις BMW, θα σαν αγοράσει το δρόμο όλο. Θα τα πάρετε αναδρομικά τα βίντεο, όσο καιρό δεν έκανα. Θα το κάνω τώρα μαζεμένο. Πω πω, μόλις μπήκα μέσα, έσκασα. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Δεν πιστεύω, δεν πρέπει να είμαι ο μόνος που περνάω από Τζαμαρία και κοιτιέμαι έτσι. Δεν με κατάλαβε. Στέργιο, θα δεις το βίντεο, πιστεύω θα καταλάβεις ότι συγχαιρέτησα. Μην παραδειγματίζεστε από τα βίντεο και μην ό,τι βλέπετε πάτε να το κάνετε σε θέμα χαζομάρες έτσι. Δηλαδή άλλο να δεις ένα βίντεο να φτιάξεις 5-10 πράγματα και άλλο να δεις τώρα ένα βίντεο να πάει ο άλλος τέρμα και να πάρεις και εσύ το μηχανάκι μετά και να κάνεις τα ίδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πολύ λίγα άτομα αυτό που λέω θα το κάνουν, απλά επειδή πιστεύω έχω τη δύναμη και τα λέω κάπου και μ' ακούν, δεν τα λέω στον τοίχο. Θέλω, κάντε το για μένα, ό,τι βλέπετε στα βίντεο που πάνε τέρμα και δεν φοράν κράνη και μπουφάν, ή αφήστε τα μπουφάν, τουλάχιστον ένα κράνος να το βάζετε, αν και πρέπει να τα φοράτε όλα τα άλλα, αλλά θα πεις ρε φίλε, είμαστε στην Ελλάδα που αν φοράς κράνος είσαι φλόρος ρε φίλε,
φανταστείτε δηλαδή γιατί μιλάμε. Δεν είσαι φλόρος ρε φίλε, είσαι μάγκας άμα φοράς κράνος. Κι άλλος γνωστός. Δεν είσαι φλόρος ρε φίλε, γιατί φλόρος είσαι που δεν φοράς κράνος. Γιατί άμα θα πέσεις και θα ανοίξεις το κεφάλι σου, σκοτώθηκες. Τώρα άμα θες να σκοτωθείς είναι δικό σου θέμα ρε φίλε, αλλά σου λέω πως είναι το σωστό. Ή βλέπω πολλά άτομα φοράνε το κράνος μες στην πόλη και με το που βγαίνουμε από την καρδίτσα να πάμε μια βόλτα μακρινή, βγάζουν το κράνος και τους λέω καλά είστε, μα, κες, μην την πω. Φοράτε μες στην πόλη το κράνος. Που εντάξει στην πόλη πόσο θα πας ρε φίλε, πας σιγά σιγά αλλά και στην πόλη και με λίγα χιλιόμετρα μπορείς να σκοτωθείς. Και βγαίνουμε βόλτα να πάμε κάπου μακριά π.χ. Τρίκαλα και βγάζεις το κράνος. Ένα μυγάκι να σου μπει στο μάτι ρε φίλε, με δύναμη και να πας να το βγάλεις εκείνη την ώρα και να τα χάσεις, σκοτώθηκες. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι... θέλει πολύ για να σκοτωθείς. Τώρα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Γενικά να μην οδηγάτε νευρικά, να οδηγάτε ήρεμα. Απλά σας λέω πως έχουν τα πράγματα, να ξέρετε, γιατί βλέπω πάρα πολλές ερωτήσεις και μην νομίζετε ότι τα σχόλια δεν τα διαβάζω, τα διαβάζω όλα καλά ή κακά. Απλά ήταν η ώρα τώρα, έπρεπε να απαντήσω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν κάνω χαζομαρούλες και τέτοια. Και τι είναι για μένα το motovlog, για μένα αυτό που είπα, το motovlog είναι να πας μια βόλτα και να λες 5-10 πράγματα. Δεν είναι να πας 300 και να λες είμαι γαμάτος ρε φίλε, εγώ πάω 300, εσύ που πας με 50 είσαι βλάκας ή φλόρος, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν είναι αυτό ρε φίλε, motovlog πιστεύω είναι αυτό που κάνω, εγώ, για μένα έτσι, τώρα καθένας γράψτε μου στα σχόλια τι νομίζετε, δεν είναι σωστό ή όχι αυτό που σας είπα. Τέλος πάντων, like ή dislike αν σας άρεσε το βίντεο, μία εγγραφή στα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Instagram και μία εγγραφή στο κανάλι μου. Πάμε δυναμικά για τις 7.000, σας ετοιμάζω κάτι δυνατό. Έχω πολλά βιντεάκια στο μυαλό μου, θα τα δείτε. Να είστε όλοι καλά, προσοχή, πάντα κράνος και εξοπλισμό. Και για το κλείσιμο, μην παραδειγματίζεστε από τα βίντεο. Πάρτε εδώ έτσι και ένα σπίτι, στυλ, βίλα. Μπα, το καθάρισα. Θα μπορούσε να το πεις και σαν στοιχειωμένο, έτσι. Αυτά από εμένα, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.